Χρύσα Φόσκολου, γιατί νομίζω ότι έχει πληροφόρηση από την οικογένεια της Καρολάιν. Χρύσα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Λίγο πριν συνεδριάσει η εισαγγελία ανηλίκων, μέσω του δικηγόρου τους, η μητέρα της Καρολάιν λέει στον Αντένο ότι δεν διανοείται ότι το παιδί θα μεγαλώσει με την οικογένεια του καθομολογίαν δολοφόνου. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πόσο συντετριμένη είναι αυτή η γυναίκα και πόσο θα παλέψει για να πάρει την 11 μηνών Λυδία πίσω στην Αλόνισο. Μιλήσαμε μόλις τώρα και με κατοίκους της περιοχής, όπου λένε το ίδιο. Θέλουν το παιδί να φτάσει στο νησί, θα το στηρίξουν και θα βοηθήσουν όσο μπορούν αυτή την οικογένεια. Όλοι γίνονται μια αγκαλιά για αυτή τη μάνα, η οποία επισκέπτεται καθημερινά το μνήμα του παιδιού της. Καταλαβαίνουμε ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζει και ξυπνάει, πώς να το πω, δηλαδή ότι αρχίζει να βλέπει τα πρακτικά θέματα. Πολύ σωστά, όσο φέει. Δύσκολο και να είναι αυτό. Σκέφτεται να έρθει η μαμά της Καρολάιν στην Αθήνα για να διεκδικήσει πιο ενεργά την επιμέλεια της εγγονής της. Προς το παρόν γίνεται σε επίπεδο δικηγόρων αυτό. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η κατάστασή της, όχι απλώς να μετακινηθεί, να φτάσει όμως να μπει και σε μια τέτοια διαδικασία διαμάχης αυτή την ώρα. Απλώς σιγά-σιγά, μέρα-μέρα, αρχίζει και ασχολείται με αυτά τα θέματα. Δηλαδή τώρα μέσω του δικού σου ρεπορτάζ καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο ξεκάθαρη η θέση της. Δηλαδή όταν λέω ότι δεν διανοείται... Η γιαγιά αυτή τη στιγμή λέει: εγώ δεν διανοούμαι να σκέφτομαι ότι το παιδί είναι εκεί. Και εσύ, Φέη, σαν μητέρα, αντιλαμβάνεσαι τώρα πώς αυτή η γυναίκα έχει αρχίσει και αισθάνεται μακριά το παιδί. Θέλει να φέρει κοντά της τη μικρή Λυδία. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Επειδή σε κόψαμε, μίλαγες με κατοίκους εκεί. Για να συνεχίσει το ρεπορτάζ, πάντως είναι το νέο στοιχείο που δώσαμε τώρα. Δεν το ξέραμε μέχρι στιγμής. Διότι πραγματικά είναι απόλυτα ξεκάθαρη και πιο έντονη αυτό που είπες. Η στάση πια της οικογένειας Καρολάιν. Δεν διανοείται ότι το παιδί πρέπει να πάει. Δηλαδή, τελειώνει η συζήτηση περί συνεπιμέλειας. Ναι. Τώρα είναι η είδηση αυτή. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε.